Τις τελευταίες 10 μέρες η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε πληγεί από ένα απίστευτο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο εκτός από απίστευτη ένταση είχε και πολύ μεγάλη διάρκεια. Οι όγκοι νερού οι οποίοι έπεσαν στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας ήταν πάρα πολύ μεγάλοι, με αποτέλεσμα να είμαστε σε επιφυλακή για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν ειδικά στις εκβολές των παραποντάμων και των ποταμών στον Πηνιό ποταμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ανεβαίνοντας στη στάθμη του Πηνιού λειτουργεί ως φράγμα στην εκφόρτιση όλων των ποταμών. Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας είχαμε τις λιγότερες ζημιές από όλη τη Θεσσαλία και αυτό δεν έγινε τυχαία. Τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έγιναν στο Μέγα ποταμό λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά, διότι η διατομή του Μέγα από 12 μέτρα που έγινε 28 υπερδιπλασιάστηκε, έδωσε τη δυνατότητα να εκφορτιστούν πολύ πιο γρήγορα τα νερά, να φύγουν στον Πηνιό και να μην έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που προσήλθαν άλλες περιοχές. Εδώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες οι οποίες συνέβαλαν στο να μην έχουμε πλημμυρισμένες περιοχές όσον αφορά στα σπίτια, γιατί σε μια απίστευτη, θα έλεγα, κακοκαιρία, σε ένταση και σε διάρκεια, αυτό που προέχει καταρχήν είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, πράγμα το οποίο το κάναμε όλοι μας, σε συνεργασία με την αστυνομία, με την πυροσβεστική, με τους δήμους, με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας, αλλά και με τους χειριστές. Και η δεύτερη είναι το να μην πλημμυρίσει η κατοικημένη περιοχή. Εκτός λοιπόν από πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα στην περιοχή του Πάμισου ποταμού, εκεί πέρα ο Πάμισος ήταν δύσκολο να εκβάλει στον Πηνιό, και στην περιοχή ενός παραποτάμου της Βοβουλίνας, που τα νερά τα οποία τον πρημοδοτούσε ο Πάμισος δεν μπορούσε να τα εκβάλει στο Μέγα ποταμό, ο οποίος είχε ανέβει και αυτό στη στάθμη του. Βεβαίως αυτά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή έχουν λήξει, ο συναγερμός πλέον έχει λήξει και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυξημένη, θα λέγω, όχι επιφυλακή, αλλά ετοιμότητα να καταγραφούν οι ζημιές και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Και εκτός από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις, είχαμε και έντονες χιονοπτώσεις και στον ορεινό όγκο. Εκεί πέρα δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και καθαροί. Βεβαίως τώρα υπάρχουν καταπτώσεις, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι θέλουν να, όχι απλώς να συντηρηθούν, αλλά να επανακατασκευαστούν. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει με τεχνικά δελτία και με τον Περιφερειάρχη μας χρήματα από το Υπουργείο Υποδομών για να προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση και στη βατότητα αυτών των δρόμων. Γιατί το αυτονόητο ζητούν οι πολίτες, να μπορούν να πάνε στο σπίτι τους, να μπορούν οι μαθητές να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση είναι η επίσπευση όλων των διαδικασιών για να μπορέσουν αυτά τα έργα να γίνουν γρήγορα. Γιατί αν ακολουθήσουν την πεπατημένη, το γρηγορότερο το οποίο μπορεί να εμφανιστεί κατασκευαστής για να φτιάξει αυτά τα έργα είναι 7 μήνες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό με όλες τις συνθήκες θετικές, δηλαδή να μην υπάρχουν προβλήματα ούτε με ενστάσεις ούτε με όλα τα άλλα, πιστεύω ότι πρέπει στην Ελλάδα να αποδείξουμε μια φορά το αυτονόητο. Ότι μπορούμε να κάνουμε έργο και σύντομα και γρήγορα. Το Υπουργείο λοιπόν γρήγορα να μας εκταμιεύσει τα χρήματα και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε αυτές τις διαδικασίες. Εκτιμώ λοιπόν ότι τα αντιπλημμυρικά που είπα και πριν λειτουργήσαν σωστά. Χρειάζονται και άλλα έργα αντιπλημμυρικά. Εδώ είμαστε να κοιτάξουμε σε ποιες περιοχές υπήρξαν προβλήματα για να μπορέσουμε να παρέμβουμε για να μην ξαναυπάρχουν στο μέλλον. Και να πούμε εδώ ότι έργα τα οποία μπορεί να μην είναι βιτρίνα στα αντιπλημμυρικά είναι έργα ζωής. Είναι έργα που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία. Αυτά θα ήθελα να πω και εκτιμώ ότι πολύ πολύ σύντομα, εκτός από τις προσβάσεις που θα δώσουμε στους δρόμους, η κυβέρνηση θα μας δώσει τα χρήματα για να κάνουμε και τις αποκαταστάσεις.